Το Perseverance Rover της NASA σκαρφαλώνει προς την κορυφή του κρατήρα Τζέζερο στον Άρη και αποχωρώντας τράβηξε μερικές εντυπωσιακές φωτογραφίες του τοπίου. Το Perseverance Rover της NASA συνεχίζει να εξερευνά τον Άρη και να στέλνει ενδιαφέροντα δεδομένα στους επιστήμονες. Τον Φεβρουάριο του 2021, το Perseverance προσεδαφίστηκε στον κρατήρα Τζέζερο, πλάτους 45 χιλιόμετρων, για να ψάξει για σημάδια προηγούμενης ζωής και να συλλέξει δείγματα που θα αναλυθούν στη Γη. Το rover ολοκλήρωσε τη δουλειά του σε αυτό το μέρος του Τζέζερο και τώρα σκαρφαλώνει στο δυτικό χείλος του κρατήρα για να εξερευνήσει νέα και διαφορετικά τοπία του Άρη. Στα τέλη του περασμένου μήνα, ωστόσο, και όντας σε πιο υψηλό επίπεδο του κρατήρα, το Perseverance τράβηξε φωτογραφίες, προσφέροντας μια μαγευτική εικόνα του Τζέζερο. Οι επιστήμονες ένωσαν 44 φωτογραφίες που τράβηξε το Perseverance στις 27 Σεπτεμβρίου, δημιουργώντας ένα μοσαϊκό που παρουσιάζει πολλά από τα μέρη που έχει εξερευνήσει το rover. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η εικόνα δεν δείχνει μόνο αυτά που έχει ήδη εξερευνήσει το rover, αλλά και τις προκλήσεις που μας περιμένουν για να φτάσουμε στην κορυφή. «Ο Άρης δεν ήθελε να μας διευκολύνει να φτάσουμε στο ψηλότερο μέρος αυτής της κορυφογραμμής», είπε επιστήμονας. Το Perseverance ξεκίνησε την ανάβαση στα μέσα Αυγούστου. Τράβηξε τις φωτογραφίες όταν ήταν περίπου στα μισά του δυτικού χείλους, κοντά σε ένα σημείο που η ομάδα αποκαλεί Faraway Rock. Ωστόσο, το rover δεν αναμένεται να φτάσει στην κορυφή άμεσα, επειδή η πορεία είναι αρκετά δύσκολη. Το έδαφος έχει αρκετή κλίση και είναι ολισθηρό, με άμμο και σκόνη πάνω από μια εύθραυστη κρούστα. Είναι η πρώτη φορά που ένα rover πρέπει να χειριστεί αυτές τις δυσκολίες ταυτόχρονα και μάλιστα σε αυτή την κλίμακα. Ένας από τους κύριους στόχους αυτών των συνεχιζόμενων αποστολών είναι η αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων για προηγούμενη ή τωρινή ζωή στον Άρη. Αυτό είναι ένα πολύπλοκο έργο, γεμάτο προκλήσεις, καθώς έχουμε ακόμη πολλά να μάθουμε για την ιστορία και τη γεωλογία του πλανήτη. Ωστόσο, ακόμη και αν δεν βρεθούν άμεσες ενδείξεις ζωής, τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτές τις αποστολές θα συμβάλλουν σημαντικά στην κατανόηση του Άρη και θα ανοίξουν το δρόμο για μελλοντική ανθρώπινη εξερεύνηση του πλανήτη.